Έχουμε περάσει ήδη μια πολύ δύσκολη νύχτα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη φωτιά έξω από το Λουτάκι, σε πολύ δύσβατη περιοχή, με πολύ μεγάλες φλόγες και πολύ δυνατούς ανέμους. Στο σφήνο της Κορινθίας, από τις 10 και μερικά λεπτά μετά, είχαμε την εκδήλωση της πυρκαγιάς, με δυνατούς ανέμους εκείνη την ώρα. Γρήγορα εξαπλώθηκε, έχουμε εκένωση, προληπτική εκένωση οικισμών στην περιοχή. Και κάποια σπίτια δυστυχώς έχουν υποστεί ζημιές. Σωστά. Είναι πολύ δύσβατη η περιοχή. Τα πεζοπόρα τμήματα είναι πάρα πολύ πυροσβέστες και από Αθήνα αλλά και από Πελοπόννησο που πηγαίνουν προκειμένου να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Είναι εξαιρετικά δύσβατη η περιοχή. Περιμένουν να ξημερώσει για να αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Την ξέρεις πολύ καλά την περιοχή. Ξέρω την περιοχή. Είναι σε γούβα του βουνού, ναι, με πυκνή βλάστηση. Το δυστύχημα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστών, αλλά και το δύσβατο της περιοχής. Είναι χαρακτηριστική. Ο Φάνης ο Καραμπατσάκης είναι στο σημείο και θα το δούμε σε 1-2 λεπτά. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή. Η δραματική περιγραφή του Γιάννη Στεφανή από το Corinthos TV, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο σημείο. Μπορούμε να τον ακούσουμε και τον βλέπουμε κιόλας. Πόσο κοντά στη φωτιά είναι. Και εκενώνουν το χωριό. Το χωριό Σκίνο και Μαβακές. Ο οικισμός που είναι εδώ έχει γεννωθεί. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στο σημείο. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολλά σπίτια. Να ξέρετε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια στο σημείο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Δείτε εδώ τι γίνεται. Μέσα στο κέντρο του χωριού Σκίνου δεν περνάει κανένας. Η αστυνομία έχει κλείσει όλους τους δρόμους, έχει εχαινώσει όλα τα σπίτια. Κοιτάξτε εδώ, έχει τη χάφτρα εδώ πάνω, κοιτάξτε εδώ τώρα. Εδώ που έχω παρκάρει είναι επικίνδυνα, είναι χορτάρι γύρω-γύρω. Δεν το έχει καθαρίσει κανένας. Κινδυνεύουν τα πάντα εδώ. Να ξέρετε, είναι πολλά πυροσβεστικά οχήματα. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ τι γίνεται, πάρα πολλά πυροσβεστικά. Εδώ, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στο σημείο. Διευθυντά! Κοιτάξτε εδώ, έχει κάφτρα, κάφτρα! Λοιπόν, κάφτρα! Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ που είναι η κάφτρα, δίπλα στο αυτοκίνητο. Μπάμπη, στρίψε! Ω Θεέ μου, τώρα τι θα γίνει τώρα. Μάλιστα. Η δραματική περιγραφή του συναδέλφου μας, του Γιάννη του Στεφανή, από το Corinthos TV. Βλέπουμε πάντοτε τις φλόγες στην περιοχή που κατακαίνε ό,τι βρουν μπροστά τους. 4 οικισμοί έχουν προληπτικά εκενωθεί και καλά έκαναν με απόφαση του αρχηγού της πυροσβεστικής και της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από τις 10 και λίγα λεπτά, όπως είπες, σήμανε συνεγερμός στο κρατικό μηχανισμό, διότι ξέρουν ότι έχει πάρα πολλά σπίτια η περιοχή, ναι, έχει και πάρα πολλά εξοχικά, έχει και πάρα πολλές μόνιμες κατοικίες και είναι και πολύ πυκνή η βλάστηση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι κατάσταση, να πάμε στο Φάνη κατάσταση. Να δούμε αυτήν την ώρα. Θα τον έχουμε το Φάνη. Εντάξει. Ναι. Θα τον έχουμε το Φάνη και μόλις έχουμε και κάποια από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Το ευτύχημα είναι ότι έγκαιρα έδρασε ο κρατικός μηχανισμός, ότι απομακρύνθηκαν οι πολίτες. Το ευτύχημα και είναι ότι πρόλαβαν και εκένωσαν οικισμούς. Ακριβώς. Έστω και προληπτικά, ακόμη και σε σημεία που δεν είχε προλάβει να φτάσει η πυρκαγιά. Έχουν πάντως αποκλείσει πάρα πολλούς δρόμους οι πυροσβέστες, προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα με την κυκλοφορία για να διευκολυνθεί και το έργο των οχημάτων. Να ο Φάνης ο Καραμπατσάκης. Βλέπουμε το Φάνη, έχει φτάσει, έχει ξημερώσει. Ξημερώσει. Βλέπουμε Φάνη μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος να πούμε ότι η σύνδεση γίνεται με κινητό. Βρίσκομαι στη θέση βράχος στο Αλεποχώρι, στην παραλία του Αλεποχωρίου. Πίσω μου είναι τα Γεράνια Όρη, όπου από εχθές περίπου στις 10 η ώρα μένεται η φωτιά που είχε ξεκινήσει αρχικά από τον οικισμό Σκίνο και επεκτάθηκε σε δασική έκταση που εκτείνεται σε μήκος τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων. Όλοι περίμεναν τα οπτικά μέσα, τα οποία εδώ και λίγη ώρα επιχειρούν. Είναι ένα συντονιστικό ελικόπτερο και από εκεί και πέρα 4 καναδέ, 3 πεζετέλ και ένα σιλού. Ενώ ο ίδιος ο αρχηγός της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο για να συντονίζει την επιχείρηση.
Να σας πω ότι πριν από 10 χρόνια υπήρξε πάλι φωτιά στο ίδιο σημείο, mm-hmm. από πίσω από τα Γεράνια Όρη, όπου σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρα τώρα, 600-700 μέτρα μένεται αυτή η πυρκαγιά. Είναι η Κινέτα και η Άγιοι Θεόδωροι που δεν κινδυνεύουν. Κινδύνευσαν ωστόσο δυτικά οι οικισμοί πέραν από το Σκήνο, Αγία Σωτήρα και Μπαφάνη, οι οποίοι εκενώθηκαν προληπτικά. Mm. Από εκεί πέρασε η φωτιά και προκάλεσε ζημιές σε κάποια σπίτια. Κάηκαν δηλαδή σκεπές και προσώψεις. Πριν από περίπου 2 ώρες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Βαμπακές και Μαυρολίμνη και κάποιοι άλλοι στους πρόποδες του βουνού. Ενισχύσεις πυροσβεστών ήρθαν από όλη την Πελοπόννησο, τα Μέγαρα, την Αττική και αργότερα ήρθαν και οχήματα από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί ο αριθμός των πυροσβεστών που επιχειρούν, φτάνει τους 166, ενώ έχουν επιστρατευτεί και 54 οχήματα, συν επίσης να σας πω και 7 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ναι, Φανή. Είναι αυτό που λέγαμε ότι στις επαρχιακές οδούς που είναι και πιο στενές, έτσι, πιο στενοί οι δρόμοι, για να μπορέσουν να φτάσουν τα επίγεια μέσα της πυροσβεστικής. Έχει παρέμβει η τροχιά εκεί πέρα και έχει αποκτήσει την υπόλοιπη κυκλοφορία. Και για λόγους ασφαλείας. Σωστά, σωστά, γιατί οι κάφτες ταξιδεύουν εξαιτίας των πολύ δυνατών ανέμων, άρα λοιπόν δεν θέλουν να κινδυνεύσει και κάποιος από τους ενδεχόμενους οδηγούς. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση, γιατί δεν μπορούν να προσεγγίσουν και τα πεζοπόρα τμήματα. Έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργιος. Ωραία. Τον Δήμαρχο του Τροχείου και Περαχώρας. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πώς έχουν τα πράγματα? Μια δύσκολη βραδιά. Η φωτιά έχει φύγει, πάει προς άλλο υποχώρη, δηλαδή Δήμος Μεγαρέων, mm-hmm. από την πίσω τη μεριά, την πλευρά του Κορινθιακού. Τα πρώτα αεροπλάνα ξεκίνησαν, περιμένουμε την εξέλιξη. Έχει αρκετό αέρα, 5-6 μποφόρ και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη πώς θα πάει. Πόσοι οικισμοί εκενώθηκαν, κύριε Δήμαρχε? Το βράδυ εκενώθηκαν ένα κομμάτι του Σύνου και μετά οι Βαμβακές και η Μαυρολίμνη. Ναι. Οι κάτοικοι επέστρεψαν τώρα ή παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους? Οι περισσότεροι φύγανε και πήγαν Αθήνα. Μάλιστα. Διότι από την πίσω τη μεριά είναι πολύ πιο εύκολο να πας Αθήνα, από την μεριά του Αλεποχωρίου των Μεγαραίων είναι πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, η περιοχή εκεί είναι δυσπρόσιτη. Πάρα πολύ. Είναι πυκνό το δάσος. Δεν είχε αυτό το κομμάτι που καίγεται τώρα, δεν είχε καεί καθόλου. Μάλιστα. Τι καίγεται, Δήμαρχε? Τι βλάστηση εννοώ έχει η περιοχή? Ναι, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε. Ναι. Τι βλάστηση, ναι. Λέω, τι βλάστηση. Είναι πεύκο, κυρίως πεύκος. Και υπάρχουν και πολλά σπίτια εκεί που έχει τη μεγάλη φλόγα. Ναι, υπάρχουν. Τώρα και η δύσβατη περιοχή που έχει πέφτα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιες υγείες. Αλλά είναι παρθένο δάσος. Το είναι χειρότερο από όλη την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Στο σημείο από πολύ νωρίς σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Συντονίζει καλημέρα. Και έχει σπεύσει στην περιοχή ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Κλεφτοσπύρος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Έχουμε ακόμα ενεργό μέτωπο σε συμπαγές δάσος από Χαλέπιο Πεύκη. Ναι. Το οποίο κατευθύνεται προς την περιοχή του Ράκου Αλεποχώρη του Δήμου Μεγαραίων. Έχει περίπου 5 με 6 μποφόρ ένταση ανέμου. Επιχειρούν 200 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα από την Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά, Αττική, η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή μαζί με την Πελοπόννησο. Ναι. Και σε αέρια μέσα αυτή τη στιγμή με το πρώτο φως έχουν δοθεί εντολές σε 2-15 αεροσκάφη από τη βάση της Ελευσίνας, 4-15 από τη βάση της Θεσσαλονίκης
ένα σινούκ των ενόπλων δυνάμεων από την Πάχη, τρία πετσετέλα αεροσκάφη από το Τατόι και συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο θα έχει τον εναέριο συντονισμό. Πού εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αρχικώς, πώς ενημερωθήκατε, σε δασική έκταση, κοντά σε οικισμό? Η αρχική εκδήλωση της πυρκαγιάς ήταν στην περιοχή του Σχήνου Κορινθίας, κλησίων δασικής έκτασης σε λεωκαλλιέργεια. Και από εκεί αργά το βράδυ, ήταν περίπου 10.30 νομίζω η ώρα, η ακριβής, όπου ξεκίνησε, είχαμε την έναρξη πυρκαγιάς. Και έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι για προληπτικούς λόγους, φανταζόμαστε. Έχουμε απομακρύνει κατά τα στάδια της πυρκαγιάς, κατά την εκδήλωσή της, αρχικά τα οικισμοί που ήταν πλησίων του Σχήνου, οι Μαυρολίμνοι, οι Βαμβακές, και αυτή τη στιγμή απομακρύνονται προληπτικά το Αλεποχώρι και οι δύο μονές του Δήμου Μεγαρίων που είναι στο Μάζι. Ναι, γιατί έχει και πολλές μονές στην περιοχή. Η κατεύθυνση της πυρκαγιάς είναι προς το Αλεποχώρι, υπαρχεί? Η κατεύθυνση πυρκαγιάς ακριβώς είναι προς την περιοχή του Αλεποχωρίου. Έχουν καεί σπίτια? Έχουν υποστεί ζημιές. Έχουν υποστεί ζημιές. Ακριβώς. Πολλά, αρκετά σπίτια. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και στους τέσσερις κυρίους, γιατί ήταν διάσπαρτα εντός των δασικών εκτάσεων. Ναι, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, όλη νύχτα οι άντρες σας δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά, γιατί η περιοχή δεν είναι προσβάσιμη. Είναι σε πολύ δύσκολο και απόμερο σημείο. Οι άντρες και οι γυναίκες μάχονται όλη τη νύχτα και ευελπιστούμε ότι τις πρωινές ώρες τώρα θα καταφέρουμε να περιορίσουμε και να οριοθετήσουμε την πυρκαγιά. Αλλά έχει και δυνατούς ανέμους ακόμη? Έχουμε, ναι. Είπαν οι μετεωρολογικοί υπηρεσίες μας, έδωσε μια καλύτερη εικόνα ότι η άνεμη θα πέσει λίγο σε ένταση περίπου σε ένα-δύο ώρα από τώρα. Ναι. Οπότε ευελπιστούμε να βοηθήσει και αυτό. Και ο άνεμος της περιοχής είναι δύσκολος άνεμος. Ο άνεμος του Λουτραχείου είναι δύσκολος. Σωστά. Καλημέρα, κύριε υπαρχηγέ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε...